Καλή αρχή. Έγινε σήμερα η Γενική Συνέλευση. Δύο λόγια αρχικά για την παρουσία στη Γενική Συνέλευση, πώς είδατε τα πράγματα και για την ενασχόλησή σας με τον Πανίδα, πώς πήρατε την απόφαση. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ για την υποδοχή. Γενικά, ζούμε με τους ανθρώπους της Μανιωνίου και με τα παιδιά τουλάχιστον του Ερασιτέχνη το τελευταίο χρόνο που έχουμε και μία προσωπική σχέση και επαφή, έχουμε κάνει συζητήσεις. Οπότε, λίγο πολύ ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό. Εντάξει, ήταν λίγο έκτακτο αυτό που συνέβη έτσι και την τελευταία στιγμή ώστε να παρουσιάσουμε αυτό το πλάνο εδώ. Δεν έγινε με πολύ μεγάλη προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι περάσαμε στον κόσμο τα βασικά τα οποία θέλαμε να το μεταφέρουμε και να το πούμε. Εντάξει, από την πλευρά μου χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Έχουμε μπροστά μας ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο. Γενικά για μένα το ποδόσφαιρο και επιχειρηματικά και έτσι όπως το ζω όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ όπως είπα και στην παρουσίαση, η καθημερινότητά μου είναι να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και να πηγαίνω στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ως τεχνογνωσία, ως διαδικασία, έχει πολλά συναισθήματα, βλέπουμε και τι γίνεται. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό γεγονός και ψυχαγωγικό μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει τρομερό ενδιαφέρον και είμαστε εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε κάτι, να περνάμε ωραία, να παρουσιάσουμε μια δουλειά, να αφήσουμε και τον κόσμο ευχαριστημένο, γιατί όταν έχεις ένα κοινό, στο τέλος της ημέρας θα πρέπει το κοινό να έρχεται, να το ευχαριστείς, να φεύγει και να μπορέσεις να μην πετά, να πηγαίνεις παρακάτω και στην επόμενη μέρα. Τα αναλύσατε πριν στη Γενική Συνέλευση. Θέλω να μου πείτε απλά ποιες προτεραιότητες βάζετε, αν όλα πάνε καλά και από τη νέα σεζόν θα ηγηθείτε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Σε πρώτη φάση, αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια προετοιμασία για το διαχειριστικό κομμάτι, που είναι μια ομάδα εργασίας η οποία έχουμε οργανώσει για να διαχειριστεί την κατάσταση ώστε να προετοιμαστεί το ποδοσφαιρικό τμήμα ως πλέον ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που είναι το κομμάτι των εσόδων και προετοιμασία ώστε η ομάδα να μπορεί να έχει ένα ικανοποιητικό budget για να είναι ανταγωνιστική στη Super League 2 του χρόνου. Άρα, το οποίο το χαρακτηρίζω σε εμπορικό, πρέπει να γίνει εμπορική δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να έχει τα έσοδα για να στηρίξει τον προϋπολογισμό της. Και υπάρχει και ένα τρίτο γκρουπ ανθρώπων, το οποίο αφορά το αγωνιστικό, για να γίνει ένα σωστό αγωνιστικό σχεδιασμό στο ποδόσφαιρο. Ο σχεδιασμός του αγωνιστικού κάθε χρόνο είναι η μισή δουλειά για να μπορέσεις μετά στην υλοποίηση κατά τη διάρκεια της χρονιάς να έχεις ένα παραγωγικό αποτέλεσμα. Για την γνωστή Πανιόνια Γκρίνια, είστε έτοιμος? Η ζωή μου όλη. Γενικά, έχω περάσει και εγώ στη ζωή μου διάφορα κομμάτια. Εγώ θα σας πω ότι είμαι 20 χρόνια προπονητής. Ξέρετε, η δουλειά του προπονητή ήμουνα. Ένα κομμάτι που δεν ανέφερα είναι ότι τώρα από το καλοκαίρι και μετά, επειδή υπάρχει και το ασυμβίβαστο, θα πρέπει να αποσύρω την προπονητική μου ιδιότητα, κάτι το οποίο δεν με ευχαριστεί καθόλου. Πονάει. Αλλά για χάρη του Πανιωνίου είναι ένα project το οποίο έχει πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον να έρθουμε εδώ να κάνουμε μια παραγωγική δουλειά. Μόνο γι' αυτό θα το έκανα, έτσι και για όσο διαρκέσει. Εντάξει, γιατί και με τις επιχειρήσεις όλη μου η ζωή είναι το management, ξέρω να το κάνω αυτό. Τουλάχιστον το κομμάτι της προπονητικής, μπαίναμε στο γήπεδο, ζούσες κάτι διαφορετικό, σε ευχαριστούσε, ξέφευγες από την καθημερινότητα. Όμως πραγματικά για το project του Πανιωνίου έχει ένα ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτό η ομάδα που θα δουλέψει, να κάνουμε κάτι παραγωγικό, να δείξουμε μια δουλειά και να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε ή όχι. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να κάνω μια ερώτηση. Στο όραμα που έχετε για τον Πανιόνιο, ένας βραχνάς, το πούμε έτσι, είναι και οι εγκαταστάσεις προπονητικές, είναι μέσα στα σχέδια, στα μελλοντικά. Όπως το φαντάζεστε, ένα προπονητικό κέντρο με κάποια συνεργασία, όπως έχει αναφερθεί και ο κύριος Κούρας παλιότερα για αυτό το θέμα? Ναι, είναι στα βασικά χαρακτηριστικά το κομμάτι των υποδομών, γενικά που έχει να κάνει και με ανθρώπινο δυναμικό ακαδημίες, αλλά και το πώς θα το στεγάσεις, πού θα προπονείται η ομάδα, οι εγκαταστάσεις του γηπέδου, κάποιες βελτιώσεις που χρειάζεται το γήπεδο, που ήταν και εδώ ο Δήμαρχος, να τις συζητήσουμε και να δούμε πώς όλα αυτά μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε, είναι απαραίτητα για να μπορέσει η ομάδα, ας πούμε, να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν γίνεται διαφορετικό. Επίσης, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ακούστηκαν ωραία όλα αυτά που είπατε και πολύ ρομαντικά όμως. Εγώ πάλι, όπως ο Μιχάλης είπε για την Πανιόνια Γκρίνια, για την βρωμιά του ποδοσφαίρου, είστε προετοιμασμένος να την αντιμετωπίσετε? Δηλαδή, τις δυσκολίες που θα υπάρχουν σίγουρα στο επαγγελματικό ποδοσφαίρο. Θα σας πω ότι η ενασχόλησή μου με το ΒΑΡ τα τελευταία 5 χρόνια που ήδη έχω ανακοινώσει από τα Χριστούγεννα ότι μετά το πέρας της σύμβασης το καλοκαίρι δεν θα ασχοληθώ άλλο ως επιχείρηση.
και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί είμαι δίπλα στο ποδόσφαιρο, μέσα από αυτό να ξέρετε ότι το έχω ζήσει πολύ καλά όλο αυτό το κομμάτι. Υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση, γκρίνια, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, όμως έγινε μια δημιουργική δουλειά εκεί. Νομίζω ότι αποδείξαμε και ως επιχείρηση και εγώ προσωπικά ότι τρέξαμε ένα project με επιτυχία, το οποίο βοήθησε το ποδόσφαιρο και πλέον θα το συνεχίσουν άλλοι. Επομένως, ξέρω το περιβάλλον του ποδοσφαίρου, ξέρω πώς είναι μέσα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Επειδή πραγματικά το ποδόσφαιρο είναι ένα εμπορικό προϊόν πολύ μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο και μια πολύ μεγάλη αγορά και ένα πολύ μεγάλο business, είναι κρίμα στην Ελλάδα να αναλωνόμαστε σε όλους αυτούς τους τσακωμούς. Θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Τώρα θα μου πείτε, είναι αυτό εφικτό? Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι θεωρώ ότι γενικά στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα υπάρχει ένα κοινό πεδίο όλων των ομάδων σε πολύ μεγάλη βάση. Το μόνο που τους χωρίζει όλους είναι το κομμάτι της διαιτησίας. Έτσι, οπότε να ξέρετε ότι ο μόνος πια βασικός τσακωμός μεταξύ των ομάδων είναι αυτό το κομμάτι, είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Θα πρέπει γενικά, νομίζω ότι να το δούμε όλοι διαφορετικά, να δούμε πώς μπορούν να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Ενδεχομένως αυτά όλα να ακούγονται ρομαντικά, αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και να δούμε πώς το ποδόσφαιρο είναι πάνω από όλους μας και θα μπορούμε να το δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Καλή αρχή. Ευχαριστώ.